Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει βήμα πρόκρισης απόψε στις 8 παρατέταρτο υποδεχόμενο στη Γάνδη στο πλαίσιο της φάσης των 16 του Europa Conference League. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια και την άνοιξη στην Ευρώπη και θα έχει σύμμαχο την παρουσία του κόσμου του, αφού υπάρχει δυνατότητα να γεμίσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ έστω και στο 50%. Αναμένεται να βρίσκονται στη Ντούμπα περίπου 15.000 φίλαθλοι. Άπαντες στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο εμφανίζονται αποφασισμένοι προκειμένου η ομάδα να πάρει από σήμερα προβάδισμα πρόκρισης απέναντι σε μια Γάνδη που δείχνει ιδιαίτερα ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει τον Ολιβέιρα, όπως συμβαίνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχή της σεζόν, άρα δεν έχει αγωνιστικό πονοκέφαλο και έτσι μπορεί να ετοιμάζει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Σε αυτή θα επιστρέψει ο Ανδρία Ζίβκοβιτς, ο Μπίσεσβαρ και ο Αουγκούστο με τον Ακπόμα να είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα, στη Ντούμπα για το μάτς με τη Γάνδη θα βρίσκεται ο Γιώργος Σαββίδης. Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη και μέλος του ΔΣ της ΠΑΟΚ βρέθηκε χθες στο δείπνο της ομάδας και εξέφρασε τη στήριξή του στους παίκτες και στο τεχνικό team.